Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τηλεφωνική επικοινωνία. Μαζί μας βρίσκεται ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος, ο οποίος και σήμερα απέστειλε επιστολή στον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον κύριο Στέλιο Πέτσα, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά, αλλά και στον λοιμοξιολόγο τον κύριο Σωτήρη Τσιόδρα, σχετικά με τα μέτρα της κυβέρνησης για τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα. Σεβασμιότητε, την ευλογία σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Πάντα. Να είστε καλά. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Έχετε στείλει μια επιστολή μακροσκελέστατη, μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Δύο σελίδες. Δώστε μας λίγο το κεντρικό νόημα και ποιο είναι το μήνυμα το οποίο στέλνετε στους... Καταρχήν να σας πω ότι την επιστολή τη γράφω ως ένας απλός πολίτης και όχι ως ο Μητροπολίτης. Αλλά και για τον λόγο ότι τον τελευταίο καιρό πιεζόμεθα πάρα πολύ από τους χριστιανούς μας και λαμβάνουμε τα μηνύματα του τι θέλουν, του τι είναι ένα πάθος αυτό που περνάμε. Να το πω και με μια λέξη, μια τραγωδία. Πιεζόμενος από αυτή την άποψη, είπα να γράψω δύο απλές κουβέντες σε αυτούς τους ανθρώπους που διαχειρίζονται αυτή την ιστορία όλη του κορονοϊού. Διότι βλέπουμε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι πάρα πολύ σκληρά, αυστηρά κατά της Εκκλησίας. Θα είμαστε τρεις, θα είμαστε τέσσερις μέσα στην Εκκλησία. Αυτά είναι πράγματα παράδεκτα όταν λειτουργούν τα σούπερ μάρκετ με δεκάδες μέσα. Mm-hmm. Ή τράπεζες, ή υπηρεσίες, ή οτιδήποτε άλλο. Στο κάτω-κάτω και στο σπίτι μας είμαστε 5-10 άνθρωποι και μπορούμε να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε. Μόνο η Εκκλησία φταίει, τίποτα άλλο. Οι χριστιανοί λοιπόν πιέστηκαν πάρα πολύ. Και αυτό το λέω ακόμη και από τα μηνύματα που έχω λάβει από το μεσημέρι που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, η επιστολή, μέχρι και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τι μηνύματα λάβατε? Πάρα πολλά και από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από τη Μητροπολή μας, από την περιοχή των Σερών. Γενικότερα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, από Δημότυχο, από Σαμοθράκη, από Δράμα, από Καρδίτσα, από Πτολεμαΐδα, από... δεν μπορώ να σας πω πόσοι. Τι ζητάτε εσείς από την κυβέρνηση, από τους υπουργούς, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε? Δεν ζητάμε να κάνουμε επανάσταση, να το πω και να το δηλώσω. Mm-hmm. Δεν ζητάμε να ξεσηκωθούμε και να τα καταργήσουμε όλα. Όχι, αφού επετεύχθη ένα καλό αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα αυτό πάει καλά. Mm-hmm. Όχι, είμαι θα νομοταγής. Οι χριστιανοί είναι πάντα νομοταγής. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να δέχονται και όλη την υποτίμηση έναντι των υπολείπων Ελλήνων. Τι ζητάμε? Απλά πράγματα, να πω μια συγγνώμη στον λαό. Δεν είπε κανείς ότι, ρε παιδί μου, και εμείς είμαστε χριστιανοί και εμάς μας λείπει η Εκκλησία και εμείς έχουμε πρόβλημα, παρά βγαίνουν συνέχεια και μας κουνάνε το δάχτυλο, δεν θα πάτε στις πιλωτές, δεν θα ψήσετε, δεν θα κάνετε. Η αστυνομία, να σας πω ένα μικρό πρόβλημα. Εγώ στη Μητρόπολη υπέστην 5 φορές ληστείες. Mm-hmm. Μου ανοίξαν τη μεταγραφεία 5 φορές. Και την κατασκήνωση πέρσι και μας κατακλέψανε. Το θυμόμαστε, ναι. Το θυμάστε. Δεν έγινε απολύτως τίποτα και καμιά αστυνομία δεν έκανε απολύτως τίποτα. Τώρα πόσο οι αστυνομικοί είναι στους δρόμους και όλα τα ελέγχουν και όλοι οι αστυνομικοί είναι στις εκκλησίες και παρακολουθούν τα πάντα. Είναι τώρα φαινόμενο αυτό να είμαι εγώ μέσα στην εκκλησία κλειδωμένος με τρεις ανθρώπους και λένε τέταρτος θα μπει ο αστυνομικός να μου κάνει παρατήρηση? Αν είναι δυνατόν. Απαράδεκτα πράγματα. Ή δεν μπορεί να μου πει δεν θα κοινωνήσει τον χριστιανό. Ο χριστιανός, και εγώ έχω όλο το δικαίωμα να τον κοινωνήσω. Την Θεία Κοινωνία δεν τη στερεί κανείς από κανέναν παρά μόνον η Εκκλησία δια των πνευματικών της και για λόγους πνευματικούς και παιδαγωγικούς. Ούτε βασιλιάς, ούτε πρόεδρος δημοκρατίας όπως το γράφω, ούτε πρωθυπουργός, ούτε υπουργός. Κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει τη Θεία Κοινωνία. Εγώ θα πω, ως Μητροπολίτης, εγώ θα πω αν θα στερηθεί η κοινωνία από κάποιο χριστιανό. Και αυτό το κάνουν γιατί εγώ λίγο υποψιάζουμε, φοβούνται τη μετάδοση της ασθένειας μέσω της Θείας Κοινωνίας. Αυτό για μας είναι βλασφημία. Και δεν το δεχόμαστε. Και τι απαντάτε σε αυτό, σεβασμιότατε? Δεν απαντάω. Να μας πούν αυτοί. Mm-hmm. Mm-hmm. Να μας πούν αυτοί. Όταν ο χριστιανός μου, όταν ένας χριστιανός μου, που είναι πάρα πολύ, νηστεύει 50 ημέρες και γιαγιάδες και θέλουν να έρθουν να κοινωνήσουν, τι θα τους πούμε? Να μας το πει το κράτος. Mm-hmm. Αν το επιτρέπει, το απαγορεύει. Να το πεις αυτόν τον χριστιανό, τι θα κάνει?
Είδατε όμως και Όταν, εσείς... όταν ένα παιδί μου, το γράφω μέσα, σαν κατάληξη, βλέπω έξω από την εκκλησία και με πληροφορούν και οι ιερείς καμιά φορά ότι κάποιοι μου λένε είναι στα παράθυρα. Είναι δυνατόν να είμαστε υπό τέτοιον διωγμό στα παράθυρα και να βάζουν το αυτοί να ακούσουν την ακολουθία που μια φορά το χρόνο γίνεται του νηφίου, αύριο θα είναι των παθών, μετά αύριο θα είναι του επιταφείου. Να βάζουν το αυτοί για να ακούσουν την ακολουθία. Ναι, οι άνθρωποι, ναι, δεν λέω ούτε χαζοί, ούτε παλαβίνε, ούτε θρησκόληπτοι. Και οι γιαγιάδες οι οποίες έχουν δεθεί, συνδεθεί η ζωή τους, η ύπαρξή τους με αυτό που είναι η εκκλησία και η ακολουθία. Σεβασμιότητα. Εγώ δηλαδή να σας πω είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι μέσα στην εκκλησία με τρεις ανθρώπους και βλέπω το χάος. Ένα χάος. Συγγνώμη για την ένταση που τα λέω, αλλά επειδή αντιλαμβανόμαστε. Τα λέω πολύ θέλω, έντονα, γι' αυτό και τα λέω. Θέλω να μου πείτε πώς είδατε τις εικόνες ο Μητροπολίτης Κέρκυρας, ο οποίος κοινώνησε και στη συνέχεια... Πάρα πολύ καλά και θετικά, γιατί και εμείς το ίδιο κάνουμε και... την εκκλησία με τους τρεις ανθρώπους που έχουμε. Ναι, κοινώνησε και μετά έγινε καταγγελία σεβασμιότητα και οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Κάκιστα. Κάκιστα. Γιατί επιτρέπεται να είναι 10 άνθρωποι μέσα στην εκκλησία. Από τους 10 κάποιος θα κοινωνούσε. Είπε κανείς ότι απαγορεύεται η κοινωνία σε αυτούς που είναι μέσα. Μάλιστα. Ή βγήκε ο ιερέας στην Αθήνα μετά τη θεία λειτουργία και κοινώνησε 2 παιδάκια έξω από την πόρτα του ιερού και πρέπει να τον καταδικάσουμε. Δηλαδή τι έκανε, έγκλημα έκανε. Και να σας πω, γιατί δεν πάει η αστυνομία και ο εισαγγελέας να πιάσει όλους αυτούς στον Ρωσάτο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λέγεται. Ναι. Στην Ξάνθη, χθες πανηγύριζαν χιλιάδες μέσα στο αυτό επειδή τους είπαν ότι δεν είναι κανείς φορέας. 325 ουδείς, προσέξτε το ουδείς, δεν βρέθηκε να είναι φορέας. Και βγήκαν όλοι και διασκεδάζαν και χορεύαν και ο ένας πας στον άλλον και χαρές και γλέντια και κουβέντες πολλές. Λοιπόν, γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά. Στην επιστολή σας στείλετε και το θέμα... Αυτούς δεν θα τους πιάσει ο νόμος να τους βάλει το πρόστιμο. Θα πάει να τους πιάσει τώρα που βγήκαν έξω. Και εμάς θα μας πιάσει που θα πάμε να προσκυνήσουμε και μάλιστα χωρίς να είμαστε σε συνωστισμό και σε μπουλούκι. Στην ίδια επιστολή σεβασμιότητα θίγεται και το θέμα των κωδωνοκρουσιών και των μεγαφώνων. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Δημήτρη μου, να σου πω κάτι τώρα. Ενοχλεί η κωδωνοκρουσία? Καταρχήν δεν υπάρχει ποτέ χωροστασία ή λειτουργία επισκόπου χωρίς να χτυπήσει καμπάνα και όταν πάει και όταν φεύγει. Δεν θα καταργήσουμε και αυτά τα οποία είναι παραδεδομένα εδώ και αιώνες. Αλλά δεν γίνεται έναρξη ακολουθίας αν δεν χτυπήσει καμπάνα. Αυτό ποιον ενοχλεί? Και γιατί τα μικρόφωνα ενοχλούν? Με πήραν πιεστικά και πρόεδροι κοινοτήτων κλπ. Στη Μητρόπολη να ανοίξουν τα μικρόφωνα να ακούει ο κόσμος στο σπίτι του, σε μικρά χωριά. Των 50, των 100, των 200 κατοίκων. Τι θα ενοχλήσει αυτό? Θα τους φέρει στην εκκλησία ή το μικρόφωνο ή θα τους μεταδώσει οτιδήποτε? Αυτό νομίζω το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Βεβαίως. Και όταν μάλιστα... Είναι και ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί ακόμη. Η εφευρετικότητα των ανθρώπων, ξέρετε τι έκανε σε εμάς εδώ στην πλατεία Σιδηροκάστου. Το παρακολουθήσαμε, ναι. Αλλά το ραδιόφωνο που μετέδιδε από ναό δικό μας, δεν θέλουμε κονσέρβες. Δεν θέλουμε εμείς να δούμε τη μεγαλοπρέπεια ούτε του Πειραιά ούτε των Αθηνών. Θέλουμε την απλότητα των ναών των δικών μας. Βάλαν λοιπόν το ραδιόφωνο που μετέδιδε από ναό του Σιδηροκάστρου, το συνέδεσαν με κόρνες και το έβαλε στην πλατεία. Με ηχεία, ναι. Όλος ο κόσμος, με ηχεία. Λοιπόν, ρωτούσε η αστυνομία σήμερα τι έγινε, γιατί τα ηχεία, τι αυτό και αυτό. Θα δώσουμε λόγο στους αυτούς για ιδιωτική υπόθεση. Σας σπίτι μου είμαι και βάζω το ηχείο όσο θέλω. Σας ρώτησαν εσάς από την αστυνομία ποιος μετέδιδε... Τον ιερέα που είναι στην εκκλησία. Μάλιστα. Αλλά οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, δεν φταίνει κι αυτοί. Εντολές εκτελούν. Και οι αστυνομικοί μας υπερβαίνουν και αυτοί τους εαυτούς τους. Το είπαμε πολλές φορές. Τους απενέσαμε. Τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους αστυνομικούς. Όσους είναι σε αυτή την υπόθεση και εμπλέκονται και βοηθούν και μάλιστα πάρα πολύ. Τους χειροκροτούμε και τους καταχειροκροτούμε. Αλλά και αυτόν τον κόσμο που υποφέρει τόσο πολύ, μα δεν του είπε κανείς τίποτα αυτού του άνθρωπου που είναι μέσα με 2 και 3 παιδιά και βασανίζεται, διότι ένα διαμέρισμα και ακόμα και ένα σπίτι μικρό που έχουν, που υπάρχει λίγη αυλή και μπορούν να βγουν και λίγο έξω, παιδιά είναι, δεν μπορεί να τα δέσεις. Μάλιστα. Σεβασμιότητα,
Κρατώ Είχα αυτά να τα σου πω οποία μιλάμε για την που ένταση. μας είπατε, δεν υπάρχει θέμα. Και θέλω και το μήνυμά σας λίγο πριν την Ανάσταση, αλλά και τις ημέρες αυτές οι οποίες ακολουθούν. Είναι έτοιμο, θα σας το δώσω όποτε Ωραία. θέλετε. Και αύριο να το πάρετε. Είναι μάλιστα και εκείνο σε αυτό το πνεύμα γραμμένο. Δεν είναι κύκλιος όπως τις άλλες χρονιές. Μάλιστα. Θα το δείτε και θα καταλάβετε. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ Καλή και εγώ Ανάσταση. για την επικοινωνία. Καλή Ανάσταση σε όλους σας.